Πολιτικά αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να δοθούν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα. Και αυτό και ας εκτιμήσει, και ας εκτιμήσει η κοινή γνώμη ποιος πήρε την τοστιέρα, ποιος πήρε όλη την κουζίνα, ποιος πήρε τον ψυγείο καταψύχτη και ποιος το λεμονοστήφτη. Όταν λοιπόν, κύριε Νικολάου, αλλά να τα ακούσουμε, να τα δούμε, να τα μάθουμε. Εμείς είπαμε, ο ΣΔΟΕ κατέσχεσε, εμείς θα διηλύσουμε η Επιτροπή. Όχι εσύ ΣΔΟΕ θα αναλάβει αυτό το έργο. Θα τα δούμε όλα και εμείς θα αποφασίσουμε ποιον αξιοποιήσουμε. Το ότι ο ΣΔΟΕ καθυστέρησε όλο αυτόν τον καιρό είναι για μένα μεγάλο έγκλημα. Όμως υποχρεούμε να πω όλη την αλήθεια. Το όλο έγκλημα έγινε από τη δικαιοσύνη. Το όλο έγκλημα έγινε από τον κύριο Ζαγοριανό, που τόσο καιρό έχει στα χέρια του τα στοιχεία και δεν τα έφερε στη Βουλή. Μα εδώ αφέθηκαν ελεύθεροι να φύγουν οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Και ο ένας και ο άλλος. Αυτό είναι τρομερό. Και η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε τα κλειστά μάτια, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση συνέργησε στο να φύγει ο κ. Χρυσοφράγκος. Ήταν πάρα πολύ βολικά. Αυτό το οποίο θέλω και λέω. 100 εκατομμύρια έβγαλε η ανάκληση στη Γερμανία. Αυτά τα πήραμε πίσω από τις Siemens. Και όχι μόνο τα 100, γιατί για να δώσουν 100 αυτοί έβαλαν επάνω σε λογαριασμούς του ένα φορολογούμενο τουλάχιστον 5 δις. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά λοιπόν διεκδικούμε. Δεν είπαμε σταματάει η Siemens την οποιαδήποτε συμμετοχή σε έργα του δημοσίου, ώσπου να διελευκάνει η ίδια η Siemens την υπόθεση. Αυτά τα χαϊδάκια εμένα πράγματι με προσβάλλουν και γι' αυτό το λόγο είπα, μέχρι εδώ και μη παρέκει, μήπως και συνέλθουν. 1.200 σελίδες λείπουν από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή. Επομένως, τι κρύβουν αυτές τις 1.200 σελίδες. Λέει ο κύριος Τσουκάτος, 1 εκατομμύριο πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Οι λογαριασμοί θα ανοίξουν, παράδειγμα λέω τώρα, στην υπόθεση του Βατοπεδίου. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι ούτε οι λογαριασμοί της Κύπρου, της offshore της Κυπριακής που είχε η Μονή Βατοπεδίου έχουν ανοίξει, ούτε οι λογαριασμοί του εξωτερικού. Πιστεύω η προτακτική να έχει πιο άνεση και πιο διείσδυση σε κάποια πράγματα, γιατί νομίζω ότι δεν θα επιρρεστούμε μόνο σε αυτά τα πρόσωπα και σε αυτούς τους φορείς. Ίσως επεκταθούμε και στο τραπεζικό σύστημα. Εκεί τουλάχιστον κάποιο δρομολόγιο υπάρχει. Φοβούμαι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολύ δύσκολο θα περάσει από το Δικαστικό Συμβούλιο. Έχουν παραγραφεί αυτά. Φρόντισαν τα δύο μεγάλα κόμματα με το Σύνταγμα του 2000 να παραγράφονται στην επόμενη περίοδο. Έχουν παραγραφεί. Έστω να μάθουμε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως να μάθουμε. Να μάθουμε. Και δεν έχουν παραγραφεί, κύριε Χατζηνικολάου. Το καταθέτω με παρουσία οι αστικές ευθύνες ενός εκάστου. Μπορούμε να τους ζητήσουμε από την προσωπική τους περιουσία να επιστρέψουν τα κλεμμένα. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Και ο κύριος Καστανίδης έχει μεγάλη ευθύνη και πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει μία ντομπροσύνη και κάποια στιγμή θα αναλάβει αυτές τις ευθύνες που το αναλογούν.